Το πόσο χάρηκα που χάλασε τον αραβόνα σου με το μαύρο δεν λέγεται. Εγώ πάντα έλεγα στον πατέρα σου πως αυτός ο αγιοκδίτης δεν κάνει για σένα. Θέλω να με βοηθήσεις. Αν είναι κάτι που μπορώ. Μπορείς. Τότε θα το κάνω. Θέλω να μάθεις ποιος είναι αυτός ο τύπος. Να πάρω απλώς πληροφορίες ή να του δώσω και ορισμένες συμβουλές. Να του δώσεις και ορισμένες συμβουλές. Μου δίνεις την εντύπωση ότι αυτό που θέλω να κάνω εγώ θα ήθελες να το κάνεις κι εσύ. Ναι, θα ήθελα, αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να το τολμήσω. Τότε με έχεις ανάγκη, όπως έχω κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Τι θέλεις να πεις? Εγώ θα πρέπει να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Και αν δεν το κάνω αργά ή γρήγορα, θα σου φάει και εσένα τα ναυπηγεία. Όπως έφαγε όλη την περιουσία του αδερφού μου. Μπορεί να έφαγε την περιουσία του αδερφού σου, αλλά τη δική μου την περιουσία διαφεντεύω εγώ. Θέλω να θυμάσαι πάντα πως αυτό που κάνω εγώ για σένα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Που το ίδιο σου αδερφός αν ζούσε δεν θα σου το έκανε. Και αυτό το χρωστά στη Μαρίνα. Μόνο στη Μαρίνα. Σε ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια. Θα παίξω μαζί του. Αυτές οι ενέργειες, συνήωχε, είναι τείχοδιοκτικές και δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το όνομά μας, ούτε με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Το ξέρω. Τη χάρη αυτή όμως μου τη ζήτησε η Μαρίνα. Και σε αυτή δεν μπορώ να αρνηθώ. Άστα. Άστα αυτά, Νίωχε. Δεν είναι η Μαρίνα που σε οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Είναι κυρίως το δικό σου το μίσος για το μαύρο. Να δούμε όμως πώς θα ξεμπλέξεις μαζί του όταν μάθει όλα τα σχετικά με την πώληση των ναυπηγείων. Κάτι θα μπορώ να του πω. Άλλωστε, τώρα οι σχέσεις μας είναι καθαρά εμπορικές. Ώρες-ώρες μου δίνεις την εντύπωση, Νίωχε, ότι δεν έγινες ακόμα καλός έμπορος. Γιατί το λες αυτό? Γιατί όταν μαθευτεί η πώληση των ναυπηγείων, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Μαύρος είναι να σου ζητήσει τα λεφτά του. Και θα στα ζητήσει όλα. Μπορείς να μου πεις πού θα βρεις τα λεφτά να πληρώσεις το Μαύρο? Όταν έλεγα το ναι για την εικονική πώληση, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν τα λεφτά που έπρεπε να δώσω στο Μαύρο. Δεν αμφιβάλλω ότι το σκέφτηκες. Να τα δώσεις όμως. Τα έχεις? Θα τα βρω. Θα δυσκολευτώ, αλλά θα τα βρω. Επιτέλους, πρέπει κάποτε να τελειώσω το χρέος μου με το Μαύρο. Και χαίρομαι που αυτό θα γίνει γρήγορα. Για το μόνο πράγμα που δεν θα χαρώ είναι αν ύστερα από όλα αυτά που κάνω για να μπλεχτεί, ο Μαύρος βγει αλόβητος. Ο διάολος να με πάρει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο αυτός ο φίλος της Μαρίνας θα κάνει κακό στο Μαύρο. Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω. Ήταν όμως αποφασισμένος και σίγουρος για το σχέδιο που είχε στο μυαλό του. Ο αδερφός του συγχωρεμένου του Βρανά, είπες πως είναι. Ναι. Και από ό,τι μυρίστηκα, η Μαρίνα μας είναι ξετρελαμένη μαζί του. Άτυχο αυτό το κορίτσι. Τη μια μπλέκει με αυτόν τον αδίστακτο το Μαύρο. Και τώρα με έναν τυχοδιώκτη που θέλει να πάρει την εκδίκησή του κάνοντας μια εικονική αγορά ναυπηγείων. Όχι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είναι όχι. Το ξέρω. Όμως ο άνθρωπος που είδα και μίλησα μαζί του και σοβαρός είναι και αποφασισμένος. Εγώ θα παίξω μαζί του. Να παίξεις. Αλλά να μην έρθεις να ζητήσεις τη βοήθειά μου όταν μετανιωμένος θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Εγώ θα παίξω και χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, όπως λες. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι, μια τόλμη, μια ρομαντικότητα που σπάνια συναντά σε άνθρωπο σήμερα. Δεν ξέρω ποιος είσαι και τι θέλεις, αλλά αν θέλεις τη ζωή σου, κρατήσου μακριά από την Μαρίνα Παλτόγλου. Αυτό το σημερινό ήταν απλώς μια προειδοποίηση. Την άλλη φορά θα είναι και το τέλος.
Κατάλαβες? Εντάξει. Αυτό που δεν μπορώ να σας κάνω σαν βαρανάς, θα σας το κάνω σαν παπάς. Τα ναυπηγεία από Σιδών αγοράστηκαν από τον παπά. Ποιος είναι ο παπάς? Λοιπόν, να σου πω, εσύ έχεις πιάσει το μεγάλο ψάρι, να πούμε, ή δεν την γλιτώνεις την απόλυση? Και κάτι άλλο, ρε. Έτσι και σ' απολύσουνε, τι κάνω εγώ? Επόμενος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. Αλλά μη φοβάσαι, δεν θα με απολύσουν. Θα είμαι εδώ για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Άντε, γεια! Είναι, ρε παιδί μου, που της αναστατώνω τους βιορυθμούς, μου το είπε. Αλλά την αγαπάω κιόλας, να πούμε. Και εφόσον αγαπάω, θα ελπίζω, πώς θα γίνει δηλαδή. Αφεντικό, συμβούλευσα τον άνθρωπο που μου είπες. Κατάλαβε όμως τις συμβουλές. Κατάλαβε. Δεν πρόκειται να ξαναενοχλήσει άλλη φορά τη Μαρίνα. Ας το ελπίσουμε. Τι έχεις και περπατάς έτσι? Είχα μια περιπέτεια. Φίλος είναι αυτός ο παπάς? Γιατί? Γιατί αν δεν είναι αλήθεια όσα μου έχεις πει, την έχω βαμμένη. Για αυτούς που δουλεύω εγώ, δεν λένε ποτέ ψέματα. Παντελή, κάνε ό,τι μπορείς με το ατύχημα στα δηληστήρια, γιατί έχω ένα ραντεβού εδώ. Σε λίγο έρχομαι κι εγώ. Γεια σου. Παρακαλώ. Έχω ραντεβού με τον κύριο Μαύρο. Ένα λεπτό. Ο κύριος συνήχος, κύριε Μαύρο. Να περάσει. Ναι. Περάστε. Περάστε. Γεια σου, Μαύρο. Με ζήτησες και ήρθα. Τι θέλεις? Έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια αυτά που γράφουν οι εφημερίδες ή όχι? Γιατί ρωτάς? Γιατί πρέπει να με πληρώσεις. Πώς είναι δυνατόν να πουλάς τα ναυπηγεία σου χωρίς να πληρώνεις τα χρέη σου? Δεν καταλάβω, Μαύρο. Γιατί μιλάς έτσι? Φοβάσαι ότι δεν θα σε πληρώσω? Μα όταν αναγκάζεσαι να πουλήσεις, θα πει ότι έχεις φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Πρώτα απ' όλα, ακόμα δεν πούλησα. Οι εφημερίδες όμως γράφουν άλλα. Τι θέλεις να πεις, ότι γράφουν ψέματα? Ψέματα δεν γράφουν, αλλά και αλήθεια δεν είναι αυτή που γράφεται. Μη μου μιλάς σε μένα με μισόλογα. Πουλάς ή δεν πουλάς? Πουλάω. Και τότε γιατί δεν κουβεντιάζεις μαζί μου? Αφού ξέρεις ότι τα ναυπηγεία με ενδιαφέρουν. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω μαζί σου μια τέτοια κουβέντα ύστερα από όσα συνέβησαν με σένα και τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα την αγαπάω. Όποιος αγαπά μια γυναίκα, δεν τη χαστουκίζει έτσι μπροστά σε όλο τον κόσμο. Μα ήταν ανάρμοστη η συμπεριφορά της. Δεν το είδατε κι εσείς? Και ποιος φταίει γι' αυτό? Όταν μια γυναίκα φέρεται όπως φέρεται, αυτός που φταίει είναι ο άντρας που είναι μαζί της. Τέλος πάντων, δεν σε κάλεσα εδώ για τη Μαρίνα, αλλά για τα ναυπηγεία. Το ξέρω. Εσένα μόνο τα ναυπηγεία σε ενδιαφέρουν. Τους ανθρώπους τους χρησιμοποιείς μόνο και μόνο για να φτάσεις στο σκοπό σου. Σε παρακαλώ. Δεν δέχομαι μαθήματα ηθικής από κανέναν. Το λογιστήριο μου έφερε ένα χαρτί που μου λέει ότι χρωστάς 160 εκατομμύρια. Σωστά. Τόσα είναι. Πουλήσεις, δεν πουλήσεις τα ναυπηγεία σου, τα λεφτά τα θέλω σε 2 μέρες. Και αν δεν τα φέρω? Θα πάρω μέτρα. Ύστερα από τον τόρο που έγινε με την πώληση των ναυπηγείων, όπως καταλαβαίνεις, έχω δικαιολογημένες ανησυχίες. Εντάξει, Μαύρο. Θα στα φέρω τα λεφτά σου. Γεια σου. Και μην ξεχνάς, τα ναυπηγεία πάντα με ενδιαφέρουν. Το ξέρω. Δεν πρέπει να χάσω τα ναυπηγεία. Δεν πρέπει να τα χάσω.
Πάμε, Παντελή. Είχαμε θύματα από την έκρηξη. Πώς είναι? Άσχημα. Αν κάτι δεν πάει καλά, στείλτε σε ένα Στεφάνι και την αποζημίωση. Διάβασα στις εφημερίδες ότι τα ναυπηγεία Ποσειδών τα έχει αγοράσει κάποιος Σταύρος Παπάς. Οι εφημερίδες έχουν βουήξει με αυτό το νέο. Το ξέρω. Είδα και τον ενίοχο. Ποιος είναι αυτός ο Παπάς? Όπως έχω μάθει, είναι ένας από το εξωτερικό, αλλά με τεράστια κεφάλαια, αφεντικό. Κρίμα που έχασε την αφηγεία. Τα έφαγε ο παπάς. Παπάς. Φρόντισε να μάθεις περισσότερο γι' αυτόν. Να μάθω. Μάλιστα, αφεντικό. Σαν παπάς. Εμένα μ' αρέσει όπως είσαι. Αυτή τη στιγμή όμως μας ενδιαφέρει ο Μαύρος. Ξεχνάς μου φαίνεται τι είσαι για μένα. Νομίζεις? Να σου πω, δεν σου κρύβω ότι έχω αρχίσει να φοβάμαι. Μη φοβάσαι, μωρό μου. Έχω μάθει να λέω τα αρέστα μου και σε μεγαλύτερη μπλόφα. Κύριε Παπάς, έλα να σας δει. Να περάσει. Μάλιστα. Περάστε, κύριε Παπά. Καθίστε. Έχουμε συναντηθεί πουθενά? Αν είχατε τίποτα για πούλημα στο παρελθόν, μπορεί. Δεν πουλάω ποτέ. Και αγοράζω πάντα αυτά που δεν μπορούν να αγοράσουν οι άλλοι, κύριε Παπά. Τα ίδια μου είπε και ο ενίοχος όταν πρώτο συναντηθήκαμε. Τέλος πάντων, εγώ ήρθα για να κουβεντιάσουμε για τις συναλλαγές μας. Ναι. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πω ότι έχω σταματήσει τις ευκολίες, τις δοσοληψίες μου όταν πρόκειται για πρώτες ύλες. Μου μίλησε γι' αυτό ο ενίοχος, όπως και για το τεράστιο τόκο που ζητάτε όταν πρόκειται η συμφωνία να κλείσει με συναλλαγματικές. Όποιος παίζει με τα λεφτά του, κύριε Παπά, όπως εγώ, πρέπει να κερδίζει. Γι' αυτό, αν σας τύχουν κάποιες δυσκολίες, να ξέρετε ότι τα ναυπηγεία σας με ενδιαφέρουν. Δεν έχω σκοπό να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Και άλλωστε, ήδη έχω δώσει εντολή η πρώτη μου παραγγελία να γίνει χέρι με χέρι. Αυτό το εκτιμώ πολύ. Το ίδιο θα το εκτιμήσω και εγώ αν η παραγγελία μου φτάσει στην ώρα της. Αν δεν γίνομαι αδιάκριτος, τι άλλο κάνετε όταν δεν αγοράζετε τις επιχειρήσεις των άλλων? Παίζω χαρτιά. Και αν καμιά φορά μ' αρέσει η συντροφιά μου, γλεντάω. Έχουμε τα ίδια γούστα. Τότε ίσως μια μέρα σου πάρω στα χαρτιά ό,τι έχεις και δεν έχεις. Στη διάθεσή σας. Πότε παίζουμε? Την Κυριακή, στο κοτερό μου. Ελπίζω να μην σε πειράζει η θάλασσα. Τον κύριο Βρανά, παρακαλώ. Ναι, μα πότε επιτέλους είναι εκεί ο κύριος Βρανάς? Όχι, όχι, θα ξαναπάρω. Μην το χτυπάς έτσι το τηλέφωνο, θα το σπάσεις, Αλίκη. Παράτα μας και εσύ, βρε παιδάκι μου. Μα για να σε παρατήσω πρέπει να σε έχω κι εγώ, φουκαράς δεν σε έχω ποτέ. Ούτε μια γλυκιά ματιά, ρε Αλίκη. Οι γλυκές ματιές μας τέλειωσαν. Κατάλαβα. Τις έχεις ξοδέψει όλες σε αυτό που τηλεφωνάς, ε. Ρε εσύ, λογαριασμό θα σου δώσω. Τους λογαριασμούς εγώ θα σου πληρώνω. Εσύ θα λες που θα πάμε και εγώ θα πληρώνω. Εσύ, αδερφάκι μου, δεν τρώγεσαι. Δεν τρώγεσαι. Συτρώγεσαι, αλλά φαίνεται δεν είσαι για τα δόντια μου.
Αρχίζουμε με κάβα 1 εκατομμύριο. Κατάλαβα. Θα φάμε την ώρα μας για το τίποτα. Και το ψιλοκοκό έχει τη χάρη του. Κόψε. Έκοψα. Έχετε άνοιγμα, κύριε Κοέν. Μέστε. 50.000. 200. Εγώ, κύριε, πάσω. Δικαίωμα. Μέσα. Μάλιστα. Μέσα κι εγώ. Κάρτες. 2 κάρτες. Εσείς. 2 κάρτες. Κι εγώ 2. Διακόσιες χιλιάδες. Μέσα. 200. Και άλλες 200. Δικαίωμα. Μέσα και οι 200. Ρέστα. Τα βλέπω. Πάσω εγώ. Τι έχετε. Πυρετό. Δεν πέρανε την πλόφεση εδώ, παπά. Έπεσε σε φουλτά σου. Έπρεπε να το καταλάβω. Μα και βέβαια έπρεπε να το καταλάβετε. Έτσι όπως παίζετε, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Θα συνεχίσουμε. Αν και βαριέμαι το ψηλό παιχνίδι, ας συνεχίσουμε. Να μην αργούμε, παρακαλώ, κύριε. Εγώ στις 5 πρέπει να φύγω. Πριν ξαναρχίσουμε, αισθάνομαι και εγώ την υποχρέωση να σας καλέσω για μια παρτίδα στο σπίτι μου. Γιατί, ωραία, δεν παίζουμε εδώ. Το ίδιο ωραία θα παίξουμε και στο σπίτι μου. Δεν μ' αρέσει να χαλάω τις συνθήκες μου. Δεν έρχομαι. Τι θα πει αυτό, Μαύρο. Ο άνθρωπος μας καλεί στο σπίτι του. Είναι πολύ εγωιστικό από μέρους να μην δεχτείς την πρόσκληση. Εμείς δηλαδή πώς παίζουμε στο κοτερό σου. Μοιράστε χαρτιά, κύριε Φαρά. Φαίνεται ο Μαύρος έχει μάθει ότι στο σπίτι μου δεν αρχίζω ποτέ παρτίδα με κάβα λιγότερο από 20 εκατομμύρια. Εάν με προσκαλείς, κύριε Παπά, εγώ θα έρθω στο σπίτι σου. Είστε καλεσμένοι μου από τώρα και εσύ και ο κύριος Κουέν. Λυπάμαι που δεν θα είναι ο Μαύρος, αλλά φαίνεται πως έχει οικονομικές δυσκολίες ο άνθρωπος. Έχω τόσα λεφτά, Παπά, που μπορώ να σε χρυσώσω ολόκληρο. Αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι την πρόσκλησή μου. Ναι. Αφού θέλεις να σου πάρω όλη την περιουσία σου στα χαρτιά μέσα στο σπίτι σου, γιατί να αρνηθώ. Τότε μοιράστε χαρτιά, κύριε Φάρα, και δώστε μου μια κάβα των 2 εκατομμυρίων. Πατέρα, περίμενα η συζήτηση αυτή να γίνει στο σπίτι, όχι εδώ. Δεν κατάλαβα. Ντρέπεσαι να τρως μαζί μου έξω. Μα τι είναι αυτά που λες. Απλώς, για να με φέρεις εσύ εδώ, κάτι έχεις να μου πεις. Δεν ξέρω αν το έμαθες. Ο Μαύρος ζήτησε από τον ενίοχο να του εξοφλήσει το χρέος. Όχι. Τώρα το μαθαίνω, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Το περίμενα. Δεν μου λες, παιδί. Τι παιχνίδι είναι αυτό που βάλτηκες να παίξεις με αυτόν τον κύριο Βρανά. Γιατί μπλέκεσαι σε μια ιστορία που μόνο προβλήματα μπορεί να μας δημιουργήσει. Γιατί, πατέρα, ο Μαύρος, όσο καιρό είμαστε μαζί, στραπατσάρισε την προσωπικότητά μου. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό
έγινε με δική σας επιλογή. Αυτά είναι ανθρώπινα λάθη και συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Όχι. Ποτέ στον κόσμο δεν βρέθηκε γαμπρός που να ενδιαφέρεται περισσότερο για τα ναυπηγεία της νύφης παρά για την ίδια την νύφη. Ήταν πολύ κοινική η στάση του Μαύρου. Και δεν σου κρύβω. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Η στάση του Μαύρου ήταν κοινική και η στάση αυτού του κυρίου Βρανά αχαρακτήριστη. Ακούω εικονικές αγορές. Μήπως, παιδί μου, είναι απατεώνας. Είναι γλύκας. Οι περιστάσεις τον αναγκάζουν να φέρεται έτσι, σαν απατεώνας. Αυτός ο άνθρωπος μ' αρέσει πολύ. Ας ελπίσουμε ότι ξέρεις τι κάνεις. Είναι η μόνη φορά που ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω. Γιατί είμαι ερωτευμένη, πατέρα. Με συγχωρείς να σου χαλάω τα σχέδια, αλλά σε θέλω. Δεν έχεις να πας πουθενά τώρα. Με τον υπόκοσμο έχεις επαφή. Γιατί, εσύ τι είσαι? Λέγε, μωρό μου, έχεις. Έχω ανάγκη από μερικούς ανθρώπους αυτού του συναφιού. Θα σε στείλω σε κάποιον που ανακατεύεται με αυτά τα πράγματα. Με ενδιαφέρει η απλή γνωριμία. Τους ανθρώπους που θέλω θα τους διαλέξω εγώ. Αυτό μην ξεχάσεις να το πεις. Εντάξει. Έλα τώρα, πάψε να μου θυμίζει για λίγο πώς ήρθες εδώ μόνο για εξυπηρέτηση. Μα γι' αυτό ήρθα. Και γι' αυτό. Άσε μας μόνος. Θα τα πούμε μετά. Πώς από εδώ? Πήγα στο γραφείο σου, αλλά δεν σε βρήκα και με στείλανε εδώ. Ξέρεις ότι όταν δίνω το λόγο μου, θέλω να το κρατάω. Πάρ' τα λεφτά σου. Πούλησες τα ναυπηγεία και γέμισες λεφτά, έτσι? Δικά μου ήταν τα ναυπηγεία, δεν τα έκλεψα. Τα ήθελα πολύ τα ναυπηγεία. Αλλά έκανες ό,τι ήταν δυνατόν για να μην μου τα δώσεις. Και εσύ με τη στάση σου έκανες ό,τι ήταν δυνατόν να μην τα πάρεις. Το δικό μου παιχνίδι με τα ναυπηγεία δεν τελείωσε ακόμα, ενίοχε. Α, ήρθε και ο παπάς στο γραφείο μου. Δεν μου έκανε κακή εντύπωση. Είναι καλός επιχειρηματίας. Ναι, καλός. Και από ό,τι έθεσε στα αυτιά μου, έχει και επιτυχία στις γυναίκες. Αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Δεν πειράζει. Το καταλαβαίνω εγώ. Πάντως, ό,τι σειρά είναι ο παπάς, θα περάσει από τα χέρια μου. Γιατί εγώ έχω τις πρώτες ύλες. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Α, και στείλε μου την εξοφλητική απόδειξη πρίμης πράξης στην επιταγή. Πού να σε στείλω? Στα ναυπηγεία. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αγορά, εκεί θα πω. Δεν ολοκληρώθηκε ακόμα η αγορά. Τα ναυπηγεία είναι δημιούργημα της οικογένειάς μου. Και τα πονά. Αυτό δεν θα πει ότι ο παπάς που τα αγοράζει δεν είναι καλός. Αλλά θέλω η μεταβίβαση να γίνει με όλους τους τύπους. Και τα ήθελα τόσο πολύ τα ναυπηγεία. Τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα. Κι όμως, κάθαρμα, θα γίνουν δικά μου κάποια μέρα τα ναυπηγεία. Θα γίνουν δικά μου. Thank you.
Όχι, ρε μάγκα. Σειρά σου. Μπροστά. Στοπ, κομμένη ζαριά. Πάω να δω ποιος είναι. Ποιος είναι ο κύριος? Δικός μας είναι, συστημένος. Πες. Κάτσε. Ποντάρε και περίμενε τη ζαριά σου. Ρίχτα. Μαγκάκο έχασες. Τώρα θα σας δείξω εγώ. Όχι. Πού σου. Τα πάω όλα. Τα είδα. Φαίνεται πως έχω τη γυμνώ σήμερα. Από πού μας ήρθες, ρε φίλε? Δεν ήρθα εδώ για γνωριμίες, αλλά για παιχνίδι. Πίσω μου σ' έχω σαν τον. Όλα. Τα πάει κανείς. Ας, άλλη φορά. Παίξε μόνος σου. Έχω γκίνια. Τα βλέπω. Παίζε. Πάντα έτσι τυχερό είσαι, ρε μάγκα. Είσαστε πολύ κορόιδα. Θα ξανάρθω. Τι να θες να κάνεις, ρε μάγκα, αφού μας τα πήρες όλα. Είσαστε νυχτωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό θα σας δώσω την ευκαιρία να με κερδίσετε. Όποιος φοράει τσίγκινο σοβρακάκι, ας τα πάει μαζί μου σε μια ζαριά. Τι να πάμε, ρε μάγκα, αφού μας στέγνωσες. Πάμε. Μην κουνηθεί κανείς. Συλλαμβάνεστε όλοι. Μην αγγίζετε τα λεφτά. Σηκωθείτε μαλακά και ελάτε. Πώς βρέθηκε εδώ η αστυνομία? Μας τη φόρεσε ο Τάκης. Καρφωτή είναι δουλειά, δεν βλέπεις? Καλό το ψηλιάστηκα που είσαστε κορόιδα. Άκου αστυνομία. Πήρε να έρθει τα λεφτά εσύ. Για αποχωρήστε. Χαίρετε. Μου είπαν ότι ο κύριος Βραδάς είναι εδώ. Σωστά σας είπαν, εδώ είναι. Θα μπορούσα να τον δω. Περιμένετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Φέρετε από το κρατητήριο τον κύριο Βρανά. Σε λίγο θα είναι εδώ. Έχετε δύο λεπτά. Καλά, πώς μπλέχτηκες έτσι, βρε παιδί μου. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Θα πληρώσω εγγύηση. Όχι, δεν θα φύγω μόνος μου. Πήγα να πληρώσω εγγύηση και για άλλους 7. Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω εγώ, μωρό. Είναι πολύ μικρό το παιδί. Θα πάθουν ασφυξία τα καημένα. Πήγε. Σε περιμένω εδώ.
Εδώ περάστε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Παρακαλώ. Μαζί με τον κύριο Ουρανά είναι και άλλοι 7. Τι εγγύηση πρέπει να πληρώσω για όλους αυτούς τους κυρίους? Μισό λεπτό. Και για τους 8, 300.000. Τσουχτερά τα πουλάκια μου. Δεν βρίστε. Ας πάει και το παλιάμπελο. Αφεντικό, η παραγγελία για τα ναυπηγεία προσφυγών παρεδόθηκε. Με τα χρήματα τι έγινε? Τα μισά μπροστά και τα άλλα σε συναλλαγματικές. Εμένα όμως ο παπάς μου μίλησε για άμεση πληρωμή. Οι συναλλαγματικές είχαν διορία 15 ημερών. Δεν μπορούσαμε να μην τις δεχτούμε. Καλά κάνατε και τις δεχτήκατε. Και στην επόμενη παραγγελία του να είσαστε πιο άνοιχτοι. Πιστεύετε πως θα καταφέρετε εκείνο που δεν καταφέρατε όταν είχε τα ναυπηγεία ο ενίοχος? Ακριβώς. Αφού δεν πλήρωσε αμέσως τα λεφτά, πάρα μήπως έχει οικονομικά προβλήματα. Μην ξεχνάς πως μόλις τώρα μπήκε στην πιάτσα. Θα έπρεπε να έχει κάποια χρήματα, τουλάχιστον για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό. Αλλά ένας καλός έμπορος πάντοτε προσπαθεί με λίγα λεφτά να κάνει περισσότερες δουλειές. Ας ελπίσουμε πως ο παπάς δεν είναι καλός έμπορος, γιατί τα ναυπηγεία του με ενδιαφέρουν πολύ. Τα ναυπηγεία έπρεπε να τα πάρετε όταν είχατε τη μαρίνα. Τώρα δυσκόλεψαν τα πράγματα. Τίποτα δεν κέρδισα εύκολα στη ζωή μου, Παντελή. Αυτό όμως που με ενοχλεί είναι που η Μαρίνα κυκλοφορεί με τον παπά. Και αυτό με ταπεινώνει. Αν μου επιτρέπετε, κύριε, άλλη μεταχείριση θέλουν οι επιχειρήσεις και άλλοι γυναίκες. Μου φαίνεται ότι για τη Μαρίνα φταίτε εσείς. Κράτα τις απόψεις για τον εαυτό σου. Δεν θέλω να ανακατεύεσαι σε πράγματα που αφορούν μόνο εμένα. Πήγαινε. Όπως θέλετε. Θα μου την πληρώσεις αυτή την ταπείνωση, παπά. Θα μου την πληρώσεις. Ωραία εξηγήθηκες με την εγγύηση, ρε Μόρτ. Αλλά γιατί το έκανες αυτό? Γιατί στα ζάρια είσαστε κορόιδα. Σας τα πήραμε γεμιστά. Θα ήταν κρίμα να σας αφήσω στο κάνει. Δηλαδή μας γέλασες, έτσι? Τέλος πάντων, αν θέλετε να τσακώσετε 200.000 έκαστρους, έχω μια δουλειά για σας. Τι δουλειά? Για ξύπνιους, ακίνδυνοι και με ρίσκο μηδέν. Σας έχω μετρήσει και σας λέω ότι η δουλειά είναι στα μέτρα σας. Να την ακούσουμε. Επειδή εγώ θα έχω δουλειά, τις κινήσεις σας θα τις διευθύνει το κορίτσι από εδώ. Θέλω ακρίβεια, μεθοδικότητα και να μην ξαναπατήσετε σε αυτό το στέκι για τη βρώμηση. Όλα εντάξει. Για τη δουλειά όμως δεν μας είπες τίποτα. Και πότε ρίχνεις το χρήμα? Το χρήμα θα πέσει μετά τη δουλειά. Ναι, αλλά έχει ρίσκο η δουλειά έτσι. Μην ξεχνάς ότι σας έβγαλα το φρέσκο. Εσείς οι άλλοι, τι λέτε? Εμένα μου φαίνεται εντάξει ο άνθρωπος. Και είμαι μαζί του. Λέγε μας για τη δουλειά, ρε Μάγκε. Από την ημέρα που η Μαρίνα μας έμπλεξε με αυτό τον παπά, χάθηκε από το σπίτι. Και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Τι να κάνω? Τη Μαρίνα δεν τη βλέπω σαν ανιψιά μου, αλλά σαν φίλη μου. Μην ξεχνάς ότι έχουμε την ίδια ηλικία. Μου λέει όλες τις σκέψεις της. Μη στεναχωριέσαι, λοιπόν. Ο άνθρωπος που βρήκε είναι καλός. Καλός. Είσαι αφελής, συνήθως. Πολύ αφελής. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αυτός ο κύριος δεν έπλεξε μόνο εσένα και τα ναυπηγεία σε μια ιστορία χωρίς προηγούμενο, αλλά μας κοροϊδεύει κιόλας. Μας κοροϊδεύει? Γιατί? Γιατί αυτή την εποχή που συνδέεται με τη Μαρίνα μας, έχει κι άλλες φιλενάδες. Κι άλλες φιλενάδες? Και εσύ που το ξέρεις? Μπορεί να είμαι καθυλωμένος εδώ σε αυτή την πολυθρόνα, αλλά δεν κάθομαι με σταυρωμένα χέρια. Έβαλα ανθρώπους και έμαθα. Και σε πληροφορώ πως αυτά που έμαθα δεν είναι καθόλου παρήγορα. Δηλαδή, εκτός από μένα, κοροϊδεύει και τη Μαρίνα? Δεν ξέρω τι κάνει με σένα, αλλά τη Μαρίνα την κοροϊδεύει σίγουρα. Τότε θα το ξεδοντιάσω αυτό το κύριο. Θα το ξεδοντιάσω.
Άλλαξες κλειδαριά και αυτή τη φορά με δυσκόλεψες. Τώρα πια σε έχω συνηθίσει, ε. Λοιπόν, τι έγινε, σε εξυπηρέτησε ο άνθρωπός μου. Μου πλάκωσε η αστυνομία και μπλέχτηκε το πράγμα. Ευτυχώς όμως ο παπάς εγγυήθηκε και βγήκα έξω. Μπρε, ποιος παπάς. Η Μαρίνα Παλτόγλου εγγύθηκε. Για σένα κόφτω λοιπόν αυτό το παραμύθι, τα μάθα όλα. Δεν μασάω άλλο. Αυτό όμως που δεν ξέρεις είναι ότι ο παπάς έστειλε τη Μαρίνα στο τμήμα. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι η Μαρίνα και ο παπάς τα έχουν φτιάξει. Έλα αύριο στο αεροδρόμιο να μάθεις περισσότερο. Ο παπάς περιμένει τη Μονίκ Φερό, τη μεγαλύτερη μέτοχο της γαλλικής εταιρείας αεροπλάνων. Φαίνεται σκέπτονται να φτιάξουν εργοστάσιο και στην Ελλάδα. Οι υπογραφές, κύριε Διευθυντά. Ναι. Τι έγινε, Παντελή? Η ΣΥΕΝΣΥ θέλει οπωσδήποτε αύριο την παραγγελία της. Η ΣΥΕΝΣΥ να μάθει να περιμένει. Δεν μπορεί να γίνει με χίλια κομμάτια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αύριο το βράδυ σε θέλω μαζί μου. Αύριο? Μα αύριο έχω ζητήσει άδεια. Δεν μπορώ να σου δώσω άδεια. Έχω συνάντηση με τον παπά στο σπίτι του και σε θέλω μαζί μου. Α, είναι για χαρτάκι, ε? Ναι, χαρτάκι. Μην πάτε, αφεντικό. Μην πάτε. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι που με φοβίζει. Εσένα μπορεί να σε φοβίζει. Εμένα όμως με προκαλεί με τη στάση του και θέλω να το λιώσω σαν σκουλίκι. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, αφεντικό. Στεναχωριέσαι που σου πήρε και τη Μαρίνα και τα ναυπηγεία. Αλλά εσύ έχεις τόσα πολλά. Είναι ανάγκη τώρα να ασχολείσαι με αυτό, ναι. Όποιος προσπαθεί να ταπεινώσει το μαύρο, πρέπει να εξαφανιστεί. Καταλαβαίνεις? Σπίτι που σου ζήτησα. Δεν ξεχνάς, έχω καλέσει το μαύρο σπίτι μου για μια παρτίδα. Ένιωσε σου και μας παραχώρησε ο ενίοχος στην καρσονιέρα του για μια βραδιά. Μήπως την ξέρει ο μαύρος? Όχι. Ούτε εγώ το ήξερα μέχρι σήμερα το πρωί. Να σου πω, ελπίζω να ξέρεις τι κάνεις, ε? Γιατί δεν σου κρύβω. Αρχίσει και ανησυχώ. Έχει μου εμπιστοσύνη. Πρέπει να πάρω Παρίσι. Είμαι, θα σου εξηγήσω αργότερα για την παραλλαγή. Είσαι καλά από υγεία? Πάντα όταν έχω καλή υγεία δεν έχω ούτε άντρα ούτε λεφτά. Από τότε που φύγες από το Παρίσι χάνω συνεχώς τα χαρτιά. Μα πώς έγινες έτσι? Σου είπα, θα σου εξηγήσω αργότερα. Έλα να σου γνωρίσω μια φίλη. Δεν πιστεύω να με κάλεσες από το Παρίσι για να γνωρίσεις τη γυναίκα σου. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Εγώ να δεις. Κάνατε καλό ταξίδι? Αρκετά καλό. Ευχαριστώ. Κύριε παπά μου, πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τις συχνές εμφανίσεις σας με τη δεσποινίδα Μαρίνα Παλτόγλου? Όπως θέλετε. Μ' αρέσει η κοπέλα. Εμένα όμως γιατί με φώναξε εδώ? Για δουλειά. Θέλω μια συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία αεροπλάνων. Θα τα πούμε τρόποτε. Ποια αεροπλάνα, τι λες? Σου είπα, τη γαλλική εταιρεία αεροπλάνων. Πάμε να φύγουμε τώρα. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Ποιος είναι ο παπάς?
Γεια σου, Μαρίνα. Καλώς τον. Ένα κονιάκ, παρακαλώ. Λοιπόν, τι είναι αυτό το ξαφνικό και επίγον που θέλεις να μου πεις? Τι σημαίνει? Πριν μπω στο θέμα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σ' ακούω. Πώς θα πας με αυτό το φίλο σου? Αριστούργημα. Μαρίνα, αυτός ο άνθρωπος σε κοροϊδεύει. Και μαζί με σένα κοροϊδεύει και εμάς. Μην ξεχνάς ότι για χάρη σου κάναμε πράγματα που δεν τα χωράει ο νους του ανθρώπου. Ο πατέρας σου είναι πολύ αναστατωμένος. Κι εγώ είμαι έτοιμος να του τρίψω τη μούρη αυτού του κυρίου. Καλά. Τι μάθατε και αναστατωθήκατε έτσι? Μάθαμε ότι εκτός από σένα πουλάει έρωτα και σ' άλλες αυτό το καιρό. Μαρίνα, δεν θέλουμε να πληγωθείς. Μπορεί ο Μαύρος να είναι καθήκη, αλλά να μην μπλέξουμε με ένα μεγαλύτερο παλιάνθρωπο για να τον εκδικηθούμε. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας. Σας παρακαλώ όμως να με βοηθήσετε έτσι όπως με βοηθάτε και να μου έχετε εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη σε σένα έχουμε. Σε αυτόν τον κύριο δεν έχουμε. Τώρα μπήκαμε στο χορό και θα χορέψουμε. Όσο για αυτές που μου λες, τις ξέρω. Είναι μια δημοσιογράφος που τον βοηθάει. Τριγυρνάμε γυναίκα και δεν το θεωρεί σοβαρό? Ναι, δεν το θεωρώ σοβαρό, γιατί ξέρω ποιος είναι ο Νίκος. Ύστερα έχω λάβει κι εγώ το μέτρο μου και ξέρω πώς θα του φερθώ. Δηλαδή, είσαι της γνώμης να μην πάω να τον βρω? Ούτε να πάω να τον βρεις, ούτε να ανησυχείς. Ελπίζω ότι ξέρεις τι κάνεις, Μαρίνα. Σε βεβαιώνω ότι είναι η πρώτη φορά που είμαι σίγουρη για αυτό που κάνω. Ας ελπίσουμε ότι δεν κάνεις λάθος, Μαρίνα. Γιατί δεν σου κρύβω πως κι εγώ και ο πατέρας σου είμαστε πολύ ανήσυχοι. Έχετε μου εμπιστοσύνη. Τώρα πια δεν ξανακάνω λάθος. Έχω μάθει να αγαπάω και να μην έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Θα'ρθείς κοντά μου, έλα και μην το σκέφτεσαι, μην κλέβεις τα όνειρά μου. Στα χέρια σου σαν τράπουλα, φυλάρεις την καρδιά μου, στην καρδική σου τη ζαριά, πουλά στα όνειρά μου. Bye.
Δεν μου λες, για σένα το γράψαν αυτό το τραγούδι? Δεν νομίζω. Ποτέ στη ζωή μου δεν κράτησα στα χέρια μου σαν τράπουλα την καρδιά μιας γυναίκας. Τέλος πάντων, ας μην τα συζητάμε αυτά. Εμένα γιατί με κάλεσες εδώ? Σκέφτηκα να θυμηθούμε τα παλιά μας. Στο κρεβάτι ή στην τζόχα? Προς το παρόν, στην τζόχα. Κρίμα. Βρήκες θύμα? Νομίζω πως κάτι βρήκα. Στην υγεία μας και στη συμφωνία μας. Τα χοντρά παιχνίδια δεν παίζονται με μπράβους, Παντελή. Κι όμως, αν τους τρίζαμε τα δόντια θα ήταν καλύτερα, Φερικό. Και πιστεύεις πως ο παπάς θα κάνει πίσω με εκβιασμό? Αυτό λέει η πείρα μου. Τον θάνατο αφεντικό, όλοι τον φοβούνται. Θυμάσαι εκείνον τον τύπο? Τον θυμάμαι. Έφυγε από τη μέση ο τύπος και μπήκε στα πόδια μας ο παπάς. Αν πάθει κάτι ο παπάς, σίγουρα θα υποψιαστούν εμάς. Πήγαινε, Παντελιάσε, μόνο μου. Εντάξει, αφεντικό. Η υπόθεση του παπά είναι προσωπική μου υπόθεση. Έτσι που τα φτιάχνουμε, μήπως ξεχνάμε τίποτα? Μα δεν νομίζω. Μόνο που πρέπει να γίνεις παπάς. Εντάξει. Το ραντεβού είναι στις 9. Mm. Εσύ θα έρθεις κατά τις 9.30. Οκ. Ναι. Αν θες να γράψεις το ρεπορτάζ της ζωής σου, έλα απόψε στις 3.30 στην οδό. Θέτηδος 5, εντάξει. Και κοίτα να σου πω, αρκετά δεν με έχεις μπερδέψει τις βρωμοδουλειές σου. Το κλείσε ο κόπανος. Παντελή. Ορίστε, Αφεντικό. Το σακάκι. Αφεντικό. Λέγε. Λέω να μην πάμε απόψε εκεί. Πάρε την τσάντα. Απόψε θα γελάσει το παρδάλο κατσίκι με τον παπά. Πάμε. Πώς φαίνεται? Ωραία τα κατάφερες. Πώς αισθάνεσαι? Έτοιμος για όλα. Πρέπει να βιαστώ, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλή τύχη. Απόψε θα τη χρειαστώ την τύχη όσο τίποτα άλλο. Είναι στην υγειά της ομορφιάς και της τύχης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο φτωχικό μου. Ο πλούτος κάνει εμάν να αγοράσει τις φτωχές σου. Πού πάει αυτός ο υπαινιγμός? Στα ναυπηγεία σου. Εύχομαι να έχεις την ευκαιρία να τα κερδίσεις απόψε. Κάτσε. Ευχαριστώ. Thank you.
Κύριε Μαύρο, τι καθίσατε από εκεί. Ελάτε εδώ να πιάσουμε δουλειά. Εδώ είναι η θέση μας, μπρος. Όχι και να αρχίσετε χωρίς εμένα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Φαρά. Είστε πάντα καθυστερημένος, όπως πάντα. Περιμένουμε κι άλλον. Εποχουσά, μεσχέ. Άσοντε. Εποχουσά. Καλώς ήρθες, Μονίκ. Κύριε, να σας γνωρίσω ότι η Μονίκ Φερό, το 47% της γαλλικής εταιρείας αεροπλάνων. Ο κύριος Μαύρος. Μαντάμ. Ο κύριος Κουέν. Και ο κύριος Φαράς. Χαίρο πολύ. Κυρία μου. Έχω διαβάσει για εσάς την εφημερίδα. Βέβαια, η φωτογραφία θα πίκρανε λιγάκι το φίλο μου το Μαύρο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Κουέν, θα σε μαλώσω. Κύριε. Είσαι πάντα φαρμακόγλωσσος. Θα παίξετε κι εσείς, κυρία Φερό. Γιατί όχι. Εκτός κι αν το γαλλικό φράγκο δεν περνά στην Ελλάδα. Όταν τα γαλλικά φράγκα ξοδεύονται από τα χέρια μιας τόσο όμορφης κυρίας, είναι πάντα καλοδεχούμενα. Έχω την εντύπωση, Μαύρο, ότι φλερτάρεις τη φίλη μου. Τι να κάνω. Αφού εσύ φιγουράρεις με την αρβωνιαστιά μου στις εφημερίδες. Ελάτε, κύριε, να αρχίσουμε. Η ώρα περνάει. Ωραία. Να αρχίσουμε. Να μετρήσουμε τα λεφτά και να πάρουμε τις μάρκες. Παντελή, τα λεφτά. Προς Θεού, δεν θα καθίσουμε τώρα να μετρήσουμε 20 εκατομμύρια. Εγώ που έχω την ευθύνη της κάβας, σας εμπιστεύομαι. Πάρτε τις τσάντες και δώστε την καθιερωμένη κάβα. Διαλέγει θέση και ο μικρότερος κάνει καρδιά. Διαλέγω θέση. Κύριε, είμαι ο μικρότερος. Και εγώ κάνω φύλλα. Παρακαλώ. Κυρία Παπά, αυτή η θέση είναι δική μου. Εγώ πάω εκεί. Κόψτε. Ανοίγω με 50.000. Μέσα. Και άλλες 100. Μέσα. Κι εγώ μέσα. Όσοι ακολουθούν να συμπληρώσουν το ποσό. Μάλιστα. Αλλαγές, παρακαλώ. Μία κάρτα. Μία. Δύο, παρακαλώ. Μία, δύο. Σερβί. Δύο. Κι εγώ μία. 200.000. Πάσου. Διακόσιες. Και άλλες 500. Μέσα. Πάσω. Δικαίωμα για τις άλλες 500.
Μέσα και οι 500. Παρακαλώ, ανοίξτε τα χαρτιά σας. Νομίζω πως το φουλ του Ρίγα είναι αρκετό για να κερδίσει. Έχασα. Για κακή σας τύχη υπάρχουν και οι άσοι μέσα στην τράπουλα. Φουλ του άσου. Έλα. Όλα έτοιμα. Εντάξει. Περιμένετε τηλεφώνημά μου. 100. Και εγώ 100. 100 και άλλες 100. Μέσα. Και εγώ. Να συμπληρώσω όσοι δεν έχουν βάλει. Κάρτες. Δύο. Μία. Μία κι εγώ. Κι εγώ μία. Πεντακόσες. Να γίνουν 1,5. Όλα 3 εκατομμύρια. Όχι, πάσο. 3. Και άλλα 3. Τα έρεστα μου. 10 εκατομμύρια. Πάσο. Εγώ τα βλέπω. Τα βλέπω. Φουλ της ντάμας. Τι γίνει αν αυτή με το παλιό χαρτό. Φουλ του άσου με 6. Κύριε Σταματώ. Έχω μείνει ταπί. Έχασα όλες τις σκάβες και δεν έχω άλλο ρεστό. Κρίμα. Γιατί κρίμα. Ο παπάς μπορεί να μην έχει ρευστό, έχει όμως περιουσία που μπορεί να ρευστοποιηθεί. Τι εννοείς, Μαύρο? Μα, τα ναυπηγεία πώς ειδών, φυσικά. Παπά, αν σκέφτεσαι να πουλήσεις τα ναυπηγεία, θέλω να υπολογίζεις τη δική μου προσφορά. Καλύτερη δεν νομίζω να έχει να σου προτείνει κανείς άλλος. Τα ναυπηγεία στοιχίζουν πολλά εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι έχει να σου προτείνει η κυρία. Εγώ είμαι όμως έτοιμος να τα διαπραγματευτώ. Πόσα χάνετε, κύριε παπά? Πολλά. Μην παίζετε άλλο. Απόψε δεν έχετε τύχη. Δεν έχεις δίκιο, Κοέν. Η τύχη έρχεται παίζοντας. Και για να παίξει ο παπάς πρέπει να πουλήσει. Πόσο πουλάς, παπά? Όσο τα πήρα. Αλλά αγοροπολισία σε τραπέζι πόκερ δεν γίνεται. Όχι όσο τα πήρες. Πουλάς από ανάγκη. Κάτι πρέπει να χάσεις. Έχει δίκιο ο κύριος Μαύρος. Προσφέρω 200. Εγώ 250. Μην πουλάτε, κύριε παπά. Αποσυρθείτε. Δεν έχετε τύχη. 300 εκατομμύρια. 350. Μα τι κάνετε, βγάλατε στο σφυρί την περιουσία μου. Για να παίξεις πρέπει να πουλήσεις. Λοιπόν, προσφέρω 350 εκατομμύρια. 400. 450. Πέσατε σαν τα κοράκια πάνω μου να με καταβροχθήσετε. Και καλά ο Μαύρος. Αλλά εσύ, Μονίκ, τόσα χρόνια φίλοι. Εγώ χαμένους φίλους δεν έχω. Λοιπόν, είπα, τα 450 εκατομμύρια. Τ' άκουσα. Εσείς, κυρία μου, έχετε να αντιπροτείνετε τίποτα άλλο? Αν τα ναυπηγεία ήταν στη Γαλλία, θα επέμενα. Τώρα τα παραχωρώ στον κύριο Μαύρο. Δεν μου τα παραχωρείτε. Τα αγοράζω. Μην πουλάτε, κύριε παπά. Μην πουλάτε. Δεν μπορώ. Αυτό το τραπέζι είναι δικό μου και θα συνεχίσω μέχρι τέλους. Εντάξει, Μαύρο. 450 είναι πολύ λίγα. Λοιπόν, 450 τώρα και άλλα 600 με την παράδοση. 1 δις μου στοίχησαν. Γονάτισες, παπά. Και θα σε πατήσω κάτω σαν σκουλίκι, γιατί προσπάθησες να με ταπεινώσεις. Ετοίμασε ένα συμβόλαιο αγοράς των ναυπηγείων Ποσειδών. Και δώσε 4 επιταγές των 100 και 1 των 50. Μάλιστα, κύριε.
Οι επιταγές να γραφούν στο φέροντα. Δεν μπορώ να στείλουμε στα κυζέ της τράπεζας. Μου φτάνει η απόψινη ταπείνωση. Ποιος μοιράζει? Το παιχνίδι αρχίζει, κύριε. Όλα έτοιμα? Περιμένουμε οδηγίες. Ωραία. Σε 10 λεπτά ξεκινάτε. 3 εκατομμύρια. Να γίνουν 8. Μέσα. 8 και άλλα 8. Πάσο. Ευχαριστώ. Μέσα. Πάσο. Τα βλέπω. Καρέ του βαλέ. Το καρέ της δάμας δεν χάνει. Χάνεται και οι δυο. Λος. Ζαλίζομαι, κύριε. Πρέπει να πάρω λίγο αέρα. Νομίζω πως εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε. Τι συμβαίνει? Μαγιές, ετοιμαστεί, τα κατάγα του δίνουμε. Βία! Θεέ μου, Κύριος, στην αστυνομία! Πάμε να φύγουμε, κύριε, πάμε να φύγουμε! Τρεχάλα! Πάμε, πάμε, πάμε! Όχι, δεν είναι μια περιουσία. Αρκετά εκτεθήκαμε. Πάμε να φύγουμε, κύριε. Ευτυχώς που αγοράστε τα ναυπηγεία, είδε έλειο, θα είμαστε για φούντο. Πάμε να φύγουμε. Τι κάνεις? Το άνθρωπος έδεσε από τον μπαλκόνι. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ. Πάμε να φύγουμε. Το φορείο, γρήγορα! Προλαβαίνουμε, τον προλαβαίνουμε. Τι έγινε? Έπεσε από τον τρίτο. Πρέπει να τον πάρουμε. Γρήγορα! Έτσι πάσαμε. Οδηγός! Έλα, γρήγορα! Πάμε γρήγορα! Πάση φωτογραφίες, παιδί μου! Αυτή είναι, πιάσου! Πάμε! Φύλακα, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ένα χαρτάκι παίζαμε όταν έγινε το δυστύχημα. Είμαι ο βιομήχανος Μαύρος. Η κύριοι είναι συνάδελφοί μου. Αυτά για σένα, αρχιφύλακα. Το λιμάξι και το ροδοπεί τον αρχιφύλακα, καθήκη! Όλοι μέσα! Ας τη φύλαξη. Πήγαινε σε παρακαλώ στο αυτοκίνητο. Δεν έπρεπε να μας δει αυτός, κύριε Μαύρο. Είναι το καρφί του τμήματος, καταλαβαίνετε. Αυτά για το καρφί. Ελπίζω να του κλείσει το στόμα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Μείνετε ήσυχος.
Είστε ελεύθεροι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε να φύγουμε για την κυρία Μιραζίλη απόψε. Σέρβις. Τι φλανά έχει το 166. Το χρήμα. Μια στιγμή. Μου δίνεις τα λεφτά. Τελικά είσαι πολύ ωραίος τύπος. Αν μας ξαναχρειαστείς τίποτα, εδώ είμαστε εμείς. Πάρτα και να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Για χαρά. Ο Σταύρος Παπάς πέθανε πια. Μαρίνα, τι διαβάζω στην εφημερίδα. Πώς έγινε αυτό. Είστε τρομεροί. Κάντε μου τη χάρη, Σπινζέλη. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Αφήστε με, Σπινζέλη. Κάντε μου τη χάρη. Τάνια, πήγαινε έξω και κλείσε την πόρτα. Όταν μπαίνετε στο γραφείο μου, κύριε Μαύρο, να ζητάτε προηγουμένως ραντεβού. Μόλις διαβάσεις αυτό το χαρτί, θέλω να μου αδειάσεις το γραφείο και την εταιρεία σε 5 λεπτά. Δεν καταλαβαίνω. Βλέπω σε τήλησα για τα καλά ο παπάς. Έχουν δίκιο λοιπόν οι εφημερίδες. Ποιες εφημερίδες. Οι φωτογραφίες βέβαια σε αδικούν. Φαίνεται τις τράβηξαν βιαστικά. Απορώ πως δεν σε έχει συλλάβει ακόμα η αστυνομία. Μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Τα ναυπηγεία μας είναι δικά μου. Ο παπάς ήταν μεγάλος απατεώνας, Μαύρο. Βέβαια, εμένα δεν κατάφερε να με τη λήξει. Κατάφερε όμως εσένα. Άδειαζε μου τώρα τη γωνιά. Τα ναυπηγεία είναι δικά μου. Τα αγόρασα. Έχω μάρτυρες. Τα ναυπηγεία δεν μπορεί να τα πουλήσει κανείς άλλος εκτός από εμένα. Εσύ εδώ. Τι θες. Με τυλίξατε σε ψεύτικες αγοροπολισίες. Πού είναι ο παπάς. Μου πήρατε όλη την περιουσία στα χαρτιά. Κάνε μας τη χάρη, κύριε. Εμείς δεν ξέρουμε κανένα παπά. Κάνε μας τη χάρη και πήγαινε. Με καταστρέψατε, παλιωτόμαρα. Με καταστρέψατε. Παρακαλώ. Πώς σου φάνηκε αυτό. Εμένα μ' άρεσε. Αφεντικό, τι διάβασες στις εφημερίδες. Τα διάβασα όλα. Παράτανε! Ο κύριος ήρθε να δω τον κύριο Μαύρο.
Δεν νομίζω πως θα σας δεχθεί. Θα με δεχτεί. Μάλιστα, ορίστε, περάστε. Ευχαριστώ. Δεν θέλω εδώ κανέναν, είπα. Εμένα θα με δείτε. Εσένα, κάπου σε ξέρω. Και εγώ σε ξέρω. Αλλά τώρα είσαι μόνος σου. Λοιπόν, φύγε. Καλά. Αντιπροσωπεύω τα συμφέροντα του κυρίου Βρανά. Του Βρανά. Μα ο Βρανάς πέθανε. Αυτό είναι για σας. Για μένα. Τι είναι αυτό. Ποια συμφέροντα εκπροσωπείτε. Του νεκρού Βρανά. Μα δεν αντιπροσωπεύω τον νεκρό Βρανά. Και τότε ποιον. Τον αδερφό του Βρανά. Δεν τον ξέρω τον αδερφό του Βρανά. Ποιος είναι. Εγώ. Επί του θέματος, κύριε Μαύρο, ήρθα εδώ να σας ενημερώσω για την εξόφρηση των επιταγών που έχει ο κύριος Βρανά στην κατοχή του. Στέλνω. Εσύ ήσουν ο παπάς. Όχι παπάς. Βρανάς, είπαμε, κύριε Μαύρο. Αν δεν εξοφληθούν σε μια ώρα οι επιταγές, θα τις φραγίσω. Πάμε. Καλημέρα σας. Κύριε Ξέρεις, τελικά μετάνιωσα που έδωσα πίσω τα λεφτά στον Κοέν και στο Φαρά. Εσύ ποτέ άλλο δεν θα το έκανες, τι σε έπιασε τώρα. Αυτή τη φορά δεν έπαιξα για να κερδίσω. Έπαιξα για να εκδικηθώ το θάνατο του αδερφού μου. Ναι. Ευχαριστώ. Λυπήσου, μωρό μου, γρήγορα. Γιατί? Έρχεται η Μαρίνα, θέλω να την κάνω να με συγχαθεί. Γιατί μαζί μου η ζωή της δεν θα είναι ρόδινη. Της αξίζει καλύτερη τύχη. Δεν κάνω εγώ για άντρα. Νίκο, είσαι κάθαρμα, κτίνος. Γεια σου, δεν σε περίμενα.
Ευχαριστώ, κουκλά μου. Καιρός να φύγουμε κι εμείς. Πάντα έτσι σαν κλέφτης φεύγεις. Περίμενε να μισό λεπτό. Πέρασα από το σπίτι σου, αλλά δεν σε βρήκα. Κι εγώ από το ξενοδοχείο σου και μου είπαν πως φεύγεις. Αυτό είναι για σένα. Καλό ταξίδι. Για να θυμάσαι πως έχεις. Βρες το διάλογο που κάθομαι και σου μιλάω. Κύριε Βρανά, λυπάμαι. Δεν μπορείτε να φύγετε. Γιατί? Γιατί είστε έξω με εγγύηση. Για να μπορέσετε να φύγετε πρέπει να γίνει δίκη. Καλό ταξίδι, Μονίκ. Μου την έφερες. Έχω την εντύπωση ότι θα μείνω εδώ για πάντα. Αν να σου πω κάτι. Σ' ακούω. Μη μου πεις ποτέ ότι μετάνιωσες που με παντρεύτηκες. Ποτέ. Λοιπόν, είναι η μόνη φορά που έχω πιάσει φλός χωρίς να κλέψω.